Έλα από την Κύπρο που βλέπω εκεί στις φωτογραφίες και που έκανε διάφορες δηλώσεις, δεν την γνωρίζω καν. Καν δεν την γνωρίζω. Είναι μια κοπέλα που ζει στην Κύπρο, δεν είχα την ευκαιρία ποτέ να την γνωρίσω από κοντά. Ούτε την προπονήσατε ποτέ. Ποτέ, καμία σχέση δεν είχα. Ούτε και το παιδί μου νομίζω ότι. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να τα ξέρω κιόλα, δεν μου τα λέει κιόλα ίσως. Λογικό. Συνηθίζεται μόνο να βγαίνουν όμως και να. Εντάξει, είναι μέσα στο παιχνίδι. Πάντω, Κώστα μου, εντάξει, τώρα πραγματικά εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Τώρα, εγώ, αλλά όταν ο Σπύρος μας το έχει πει και στο γραφείο, γιατί γνώριζε την πρώτη κοπέλα. Μας το έχει πει δηλαδή στη σύσκεψη. Αλλά πραγματικά είναι serial, δηλαδή αλήθεια. Δηλαδή μετά από όλο αυτό νομίζω ότι θα γράψει ένα βιβλίο. Συγγνώμη, είναι το παιδί, γιατί δεν το παρακολουθεί. Είναι το παιδί που έκανε ντους και έγινε πανικός. Όχι ο Ντάνος. Όχι ο Ντάνος. Είναι ο Κώστας πολύ πιο ωραίος. Πάντως και αυτός πολύ είναι γυμνασμένο παιδί. Να κάνει και αυτός ένα ντους τώρα, να γίνει πανικός επίσης. Έκανε ντους. Έκανε ντους. Τραγούδησε κιόλας και ήταν και. Όχι, αυτό που λέω είναι ότι. Τέτοια παιδιά. Τέλεια. Αυτό είναι εκεί θα δω. Εντάξει, είναι κούκλο το παιδί τώρα. Μην τα μικρόφωνα, ναι. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ένα πέρασμα που έκανα και έχω κάνει πολλά casting, με το που τον είδα, είπα. Είναι ένα πολύ ωραίο παιδί και βλέπω ότι. Αξίζει να το δει. Δεν τον ξέρω. Εγώ βλέπω. Εντάξει. Εγώ. Τα κορίτσια. Εσύ ναι, όχι. Έχω να σου δείξω κάτι. Αυτό που θέλω να πω, αν μου επιτρέπει, είναι ότι βλέπω ένα συγκροτημένο πατέρα. Έναν πατέρα που ο λόγο του ρέει σε υψηλό επίπεδο και υπερασπίζεται το παιδί του και λέει τα πράγματα που πρέπει να πει. Χρησιμοποιεί τη λέξη υπερασπίζεται. Όμως. Κάτι για το οποίο αντέδρασε. Αυτό που πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι που δεν ασχολούνται με τηλεόραση είναι ότι από τη στιγμή, αυτό που σα είπε και η Ζήνα, από τη στιγμή που βγαίνει και κάνει αυτό το πράγμα, είναι στη βορρά και των καλοπροαίρετων και των κακοπροαίρετων. Οπότε. Απλά εγώ σαν πατέρα του θα πω ότι. Ό,τι επιλογή και να κάνει ο Κωνσταντίνος στη ζωή του σε προσωπικό επίπεδο, από μένα είναι αποδεκτή. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι βγαίνει μια κοπέλα από το πουθενά, κάνει δηλώσεις, εγώ δεν την γνωρίζω. Μπορεί να βγουν και άλλες στο μέλλον. Έχω και εγώ μια φωτογραφία με τον γιο σαν να τη βγάλω. Εγώ την μόνη κοπέλα που γνωρίζω είναι την, έτσι γίνεται συνήθως, την κυρία Γιαννοπούλου, έτσι. Αυτή την γνωρίζω γιατί την έχω προπονήσει, είναι αθλητριά μου. Από εκεί πέρα η κοπέλα από την Κύπρο. Που ήρθε ουρανοκατέβατη ξαφνικά με τον Μπίκιο Κωνσταντίνο, δεν την γνωρίζω και δεν έχω κανένα λόγο να κάνω καμία αξιολόγηση αν κάτι εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν, να βάλω μια τελεία. Στα παιχνίδια.